Αυτό που ζούμε τώρα είναι υποταγή. Να μην μπορείς να κυκλοφορείς όσο κακιά της Αθήνας ελεύθερος. Να μην υπάρχουν δουλειές για Έλληνες. Να υψώνεις την ελληνική σημαία και να σε λένε φασίστα. Εάν έτσι είναι οι φασίστες, είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε για να προστατεύσουν την κληρονομιά μας, το αίμα της φυλής μας. Ο αγώνας που δίνουμε εδώ και χρόνια δεν είναι για προσωπική ευχαρίστηση ούτε για να βολευτεί κανείς. Είναι αγώνας επιβίωσης, αγώνας σωτηρίας, αγώνας για να μείνουμε στο χάρτη, αγώνας διατήρησης του ελληνισμού. Γι' αυτό σας καλώ όλους να σταθείτε δίπλα μας, μαζί μας. Ο αγώνας θα είναι δύσκολος και απαιτεί θυσίες. Έχουμε φτάσει σε αδιέξοδο και οι επιλογές είναι δύο. Ή μαζί μας ή εναντίον μας. Πρέπει να ξυπνήσουμε και να καταλάβουμε ότι είμαστε ένα, είμαστε αδέλφια. Και μόνο όταν ενωθούμε και γίνουμε ένα κατά τη σημαία μας και το λάβαρο της Χρύσης Αυγής, θα μπορέσουμε να συντρίψουμε τον αιώνιο εχθρό μας, το διεθνή σιωνισμό. Και το αποτέλεσμα, να είστε σίγουροι, θα είναι ένα. Ζήτω η νίκη! Ζήτω η Χρυσή Αυγή! Ζήτω ο αρχηγός! Σιδερένιο χέρι για να φέρει τα πράγματα εκεί που πρέπει. Αυτά τα οποία εμείς πρεσβεύουμε είναι πρώτα απ' όλα πατρίδα, έτσι, πίστη, οικογένεια, αυτά τα οποία είναι οι πρωταρχικές αξίες του ελληνισμού. Δεν πιστεύουμε στις εκλογές όπως γίνονται, είναι μια μεγάλη απάτη. Αυτοί οι αλήτες, οι απατεώνες, οι βουλευτές γυρνάνε τα σπίτια, μοιράζουν υποσχέσεις, μοιράζουν δουλειές, μεταθέσεις και έτσι κερδίζουν τον κόσμο. Είναι ένα σύστημα απάτης, το οποίο όλοι κάποτε ήταν ευχαριστημένοι γιατί κάτι μας ούσε ο καθένας, αλλά ήρθε ο καιρός που το τεινάξανε την μπάνκα στον αέρα, δεν υπάρχει φράγκο δηλαδή, και αυτή η ώρα που δεν μπορούν πλέον να υποσχεθούν παρά μόνο σε κάποιους βλάχες που ακόμη τους πιστεύουν, είναι πολλοί, δεν είναι λίγοι. Απελευθερώνει κάποιο κόσμο εν πάση περιπτώσει, ούτως ώστε να έρθει κοντά μας στο κίνημα το δικό μας, που είναι ένα κίνημα εθνικιστικό, ελληνικό, το οποίο για τα σημερινά προβλήματα έχει να πει το εξής. Πρώτον,
Η χρεοκοπία είναι τεχνική, δεν είναι πραγματική. Δεν ναυάγησε κανένα πλοίο και ξαφνικά. Δεν καταστράφηκε η σοδειά σας, ξαφνικά και έτσι ήρθε η καταστροφή. Είχανε δανειστεί από Εβραίους το κογλίφιδους από όλο τον κόσμο διάφορα ποσά, τα είχανε μοιράσει για να αγοράσουν τις ψήφους του ελληνικού λαού και ήρθε η ώρα της πληρωμής. Αυτά που προτείνουν σαν λύση δεν είναι λύσεις. Είναι η καταστροφή. Χρεώνουν ακόμη περισσότερο τον ελληνικό λαό. Η λύση είναι να δημιουργηθεί ένα κίνημα πραγματικής εθνικής αντιστάσεως, όχι σαν κάποιο άλλο παλιό που το λέγανε εθνικής αντιστάσεως και ήταν εγκλήματος και προδοσίας, καταλαβαίνετε ποιο εννοώ, και να μπορέσει ο λαός να πάρει τις τύχες στα χέρια. Εάν εμάς μας δώσουν τη δύναμη να μπούμε στις προσεχείς εκλογές που όλα δείχνουν και αυτές τις πληροφορίες έχω, μέσα στη Βουλή να πούμε τη γλώσσα της αλήθειας, να την ακούσει ολόκληρος ο ελληνικός λαός, είναι βέβαιο ότι θα μας ακολουθήσουν και άλλοι. Και σκοπός μας δεν είναι να βελτιώσουμε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο κοινοβούλιο ή να διορθώσουμε τις πολιτικές δυνάμεις που υπάρχουν, γιατί είναι τελειωμένες και διεφθαρμένες καταστάσεις, αλλά να τους τελειώσουμε μια για πάντα. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Δεν είναι άλλος. Και να δημιουργηθεί ένα μαζικό λαϊκό κίνημα που θα απαιτήσει το δίκαιο του λαού. Όχι σαν τους αγανακτισμένους φασουλίδες που μαζευόντουσαν εκεί και δεν κάνανε τίποτε. Ένα πραγματικά κίνημα λαού που θα απαιτήσει δικαιοσύνη. Θέλουμε να επιστρέψει η Ελλάδα στην εθνική παραγωγή. Να υπάρχει προστατευτισμός στα εθνικά προϊόντα. Να μην έρχονται να παίρνουν από τον Έλληνα παραγωγό 5 λεπτά το κιλό τα πορτοκάλια και να έρχονται οι παγκοκολόνες με το χυμό το πορτοκάλι από τη Βραζιλία. Ήταν απαράδεκτα. Πρέπει πρώτα οι Έλληνες. Σκοπός μας είναι να διώξουμε όλους τους λαθρομετανάστες. Σε αυτό το θέμα δεν κάνουμε εκπτώσεις. Πώς θα το κάνουμε? Ας γίνουμε εξουσία και θα βρούμε τον τρόπο. Τρόποι υπάρχουν. Και επίσης υπάρχουν και πολλές ερυπωμένες περιοχές της Ελλάδος, ακατοίκητες. Ας τους μαζέψουμε εκεί με ηλεκτροφόρα σύρματα να αδειάσουν τα χωριά, να αδειάσουν οι πόλεις. Και... Δηλαδή εντάξει, αυτή η χώρα δεν λέει λατείτε τώρα. Από την πρώτη στιγμή δηλαδή που έγινε ελεύθερο κράτος, λέει λατείτε από τους παγκόσμιους τοκογλύφους που έχουν όνομα και εθνικότητα. Λέγονται Ρότσιτ, λέγονται Λεβί, λέγονται Ροκφέλερ και είναι οι Εβραίοι. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Από κοντά με τους Εβραίους, ο Δόκτωρ Γκέμπελς έλεγε το εξής. Υπάρχουν οι Γιούντεν, λέει. Γερμανικά τα έλεγε βεβαίως, όχι ελληνικά. Οι Γιούντεν, του τέσσερι Εβραίοι. Υπάρχουν όμως, λέει, και οι Βάις Γιούντεν, δηλαδή οι λευκοί Εβραίοι. Δηλαδή οι Γερμανοί εκείνοι για την χώρα του, για μας οι Έλληνες αν θέλετε, οι Αγγλοσάξονες, οι οποίοι μπορεί να μην είναι Εβραίοι στο θρήσκευμα ή στην καταγωγή, αλλά είναι Εβραίοι στην οτροπία. Διότι θεωρούμε εχθρός του καθεστώτος, ενώ έχω μια νόμιμη πολιτική δράση. Καταρχήν καταραίει ένας μύθος ότι είστε ξένος πράκτορας. Εφόσον ακούσαμε στο ρεπορτάζ ότι είχατε διαδηλώσει έξω από την Βρετανική πρεσβεία. Ήταν το 1974, ήμουν 17 χρονών, δεν είχα διαδηλώσει απλώς, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Τους μαζί με άλλους συναγωνιστές εθνικιστές είχαμε πάει να κάψουμε τη Βρετανική πρεσβεία, για να λέω την πάσα αλήθεια. Ήταν το 1974 όταν και είπα εγώ ότι πήγα για πιστοποιητικό δημοκρατικής νομοφροσύνης. Εγώ πήγα να εκφράσω την οργή μου σαν έφυγος, γιατί οι Άγγλοι μαζί με τους Τούρκους φάζανε τον ελληνισμό στην Κύπρο. Όμως κύριε Μιχαλολιάκο, άκουσα όμως και ότι είχατε πάει και στην κηδεία του Μάλιου. Βεβαίως και είχα πάει, ναι. Αυτό εμένα με ξενίζει, γιατί ο Μάλιος ήταν ένας αξιωματικός, ο οποίος δολοφονήθηκε από τη 17 Νοέμβρη και οπωσδήποτε είχα πάει να τον τιμήσω. Και από εκεί και πέρα κατηγορία έγιναν κάποια επεισόδια για τους δημοσιογράφους. Όχι κύριε, ήταν βασανιστής. Είχε αθωωθεί για αυτό το πράγμα ο Μάλιος και εν διάθεση εκτός μην μιλάμε για την 21η Απριλίου για θα πούμε αυτό, πολλά κύριε Μιχαλολιάκο, δεν έχει αθωωθεί τα δικαστήρια γιατί εγώ τον τίμησα κύριε, τον τίμησα και αυτό κρίνεται. Αυτό όμως εμένα με ξενίζει προσωπικά, δεν το ήξερα ότι είχατε πάει στην κηδεία του κυρίου Μάλιου. Το μάθατε, μην με ψηφίζετε.
Λοιπόν, ένα λεπτό. Από εκεί πέρα έγιναν κάποιες επιθέσεις κάποιων ρουφιάνων δημοσιογράφων, οι οποίοι είχαν πάει, συγγνώμη θα σας πω, για να φακελώσουν τον κόσμο. Είχα πάντα αδυναμία στους δημοσιογράφους και δημοσιογράφους σε μένα. Και προφυλακίστηκα τότε στην πρώτη πτέρυγα του φυλακών Κορυδαλλού, όπου γνώρισα και τον Γεώργιο Παπαδόπουλο. Το 1976 προφυλακίστηκα το Δεκέμβρη, τα Χριστούγεννα του 1977. Έκανα πρωτοχρονιά σε ηλικία 20 ετών στις φυλακές για κάποιους που λένε για Λουκιάνους και πράκτορες. Τώρα, για τα όπλα και τα εκρηκτικά. Ήμουν αξιωματικός στη δευτέρα μοίρα αλεξιπτωτιστών, κατηγορήθηκα άδικα, δεν βρέθηκαν ποτέ αυτά τα όπλα και τα εκρηκτικά, ότι συμμετείχα σε μια οργάνωση εθνικιστική. Τότε η μεταχουντική περίοδο, όποιον ήταν εθνικιστής, τον κατεδίω και με τον σκληρότερο τρόπο. Χιλιάδες αξιωματικοί βρέθηκαν στα σπίτια τους και πολλοί εθνικιστές βρέθηκαν στα κελιά. Έχω την τιμή να είμαι ένας από αυτούς. Γιατί είχατε προφυλακιστεί? Είχα προφυλακιστεί την πρώτη φορά για τα επεισόδια της κηδείας του Μάνιου και τη δεύτερη φορά ότι συμμετείχα σε τρομοκρατική εθνικιστική οργάνωση η οποία αποσκοπούσε στην ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας. Αυτού του πολιτεύματος που κατάντησε την Ελλάδα σήμερα στη σημερινή κατάσταση. Να το χαίρονται. Άλλο ερώτημα, τελευταίο. Στο σημείο αυτό, να σταθώ στα γεγονότα των ημερών, στα όσα γίνονται. Από ό,τι δείχνει, οι εκλογές πλησιάζουν. Θέλω να σας διαβεβαιώσω πως δεν μας καίγεται καρφί για το αν θα μπούμε στη Βουλή ή όχι. Δεν μας καίγεται καρφί, εμείς θα δώσουμε τον αγώνα να βγούμε στη Βουλή. Αλλά αυτοί εκεί έξω, οι οποίοι ονομάζονται ελληνικός λαός, είναι ένας όχλος, μια μάζα που του έχουν κάνει πλήση εγκεφάλου και δεν ξέρει τι του γίνεται. Και μην ενθουσιάζεστε, μην γοητεύεστε για να μην απογοητευτείτε. Εμείς θα δώσουμε τη μάχη, είτε μπούμε στη Βουλή, είτε δεν μπούμε στη Βουλή. Κάποτε θα μπούμε στη Βουλή, είτε με εκλογές. Είτε χωρίς εκλογές. Η οποία θα συνταράξει ολόκληρο τον κόσμο. Χαρακτηριστικά αναφέρει το Ρόιτερ, αν δείτε στο διαδίκτυο, ότι θα είναι μια πρώτη τάξιος έκπληξη για όλο τον κόσμο. Ναι, γιατί εμείς δεν είμαστε ΕΠΕ, δεν είμαστε τίποτα από όλα αυτά. Εμείς Ανδριαστοί είμαστε η σπορά το νικημένο του 1945. Αυτοί είμαστε οι εθνικιστές, οι εθνικοπαιδιάτικες, οι φασίστες. Θέλουν, όταν έχουν να κάνουν με κάποια καραγκιοζάκια που θα τους δώσουν θέσεις, υπουργεία, αυτοκίνητα. Εμείς είμαστε οι μαχητές που θα κολλήσουν αν χρειαστεί τις ξυπολόγες στο πεζοδρόμιο να ελευθερώσουμε τις πατρίδες μας από τον Εβραίο που έχει